Βρισκόμαστε στα Γρεβενά, κυρίες και κύριοι, και κοντά μας έχουμε τον γνωστό Γρεβενιώτη, καθηγητή της αστροφυσικής, τον γνωστό αστροφυσικό, τον κύριο Θανάση Κονόμ. Πριν από σχεδόν ένα μήνα τον φιλοξένησα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West για να δούμε ποια είναι η πορεία πλέον του αστρονομικού πάρκου του Όρλιακα. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε από το 2007 για να γίνει με τις μελέτες, προωθήθηκε από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, τον Πέτρο το Σιούλη, τον Γενικό Γραμματέα και νομάρχη τον Δημοσθένη Κουτσίδη, και στην πορεία. Θέλουμε να δούμε ποια είναι η πορεία. Γιατί από το 19 ο Γιώργος ο Κασαπίδης μαζί με τον Γιάννη τον Γιάτσο, τον πρώην αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών και σήμερα περιφερειακό σύμβουλο και την Κάλλη την Κυριακήδου, προσπάθησαν μαζί με τον κύριο καθηγητή να ξεμπλοκάρουν το έργο. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα. Είναι ένα όραμα που τελικά πλέον οι Δυτικομακεδόνες θέλουν να γίνει αυτό το έργο. Κύριε καθηγητά, πού βρισκόμαστε? Όπως ξέρετε, πέρυσι τέτοιο καιρό φαινόταν όλα είναι κανονικά, όλα είναι εντάξει και γρήγορα θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Είχαμε συμφωνήσει ότι να γίνουν 3 υποέργα, να γίνει ο δρόμος για πάνω για την κορυφή, να γίνει η ανάθεση του συμβούλου του έργου και για να επικυρωθούν και οι μελέτες. Έλπιζα ότι φέτος θα είχαμε κάποια πρόοδο. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε για κάποια αιτία με το δασαρχείο. Είχαμε μια καθυστέρηση. Λύθηκε αυτή η απορία που ήταν και ο Δήμος είναι πια σε θέση να κάνει την δημοπρασία για το δρόμο. Επειδή είναι λίγο αργά, μάλλον δεν θα προλάβουμε φέτος να γίνει ο δρόμος, αλλά θα γίνει, ελπίζω ότι θα γίνει αυτή τη φορά την άνοιξη και ελπίζω επίσης να τελειώσουν και τα άλλα δύο υποέργα και το υπόλοιπο έργο θα μπει στα γέφυρα στο καινούριο ΕΣΠΑ και σε λίγα χρόνια θα γίνει η υλοποίησή του. Είστε αισιόδοξος, είδαμε ότι ο Δήμος Γρεβενών έχει αναλάβει το κομμάτι του δρόμου. Μόλις ολοκληρωθεί το κομμάτι του δρόμου, μετά θα πρέπει να ενταχθεί το έργο για να ξεκινήσει η κατασκευή του. Πού βρισκόμαστε? Τι σας λέει ο Γιώργος ο Κασαπίδης σήμερα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας? Γιατί από ό,τι ξέρω το Πανεπιστήμιο είναι αυτό που θα αναλάβει να τρέξει όλη αυτή η διαδικασία. Είστε αισιόδοξος, ήρθατε όλη αυτή την περίοδο εδώ στα Γρεβενά. Μιλήσατε με τον Κασαπίδη, μιλήσατε με τον Νίνα αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φουλίνα, με τον Γιώργο τον Βασταμά, τι σας είπανε? Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, τι θα γίνει φέτος για το χρόνο, θα γίνουν αυτά τα 3 υποέργα και μετά θα για να ολοκληρωθεί το έργο, δεν προλαβαίνουμε σε αυτό το πρόγραμμα και θα μπει γέφυρα στο καινούριο ΕΣΠΑ. Είμαι αισιόδοξος ότι το έργο θα γίνει και ότι δεν θα βρεθούν άλλες δυσκολίες. Έτσι τουλάχιστον μου αναφέρανε. Από όλα όσα γνωρίζετε, αν βάλουμε ένα χρονικό προγραμματισμό, κάποιος ρωτάει και λέει, κύριε οικονόμου, εντάξει δεν είστε εσείς ο αρμόδιος, πότε θα πούμε ότι ξεκινάει να κατασκευάζετε? Έχουμε ένα τέτοιο περιθώριο που μπορείτε και εσείς να ξέρετε? Είπαμε, ο δρόμος αρχίσει να κατασκευάζεται ή το φθινόπωρο, αν προλάβουνε, ή ακόμα το πολύ αργότερα την άνοιξη. Μετά θα χρειαστούν ακόμα λίγα χρόνια για να κατασκευαστούν τα απαραίτητα τηλεσκόπια και για να ολοκληρωθούν και τα κτηριακά. Σε 3 με 4 χρόνια νομίζω θα έχουμε τελειώσει το έργο. Και θα είναι, κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο όραμα του κυρίου οικονόμου, ένα μεγάλο έργο στα Γρεβενά για όλη τη Δυτική Μακεδονία, για όλη την Ελλάδα, για να έρθουν εδώ πολίτες, να έρθουν σχολεία, να έρθουν τα πανεπιστήμια και να δούνε όλα όσα λέει ο κύριος οικονόμου. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Είναι γεγονός ότι το αστροσκοπείο θα βάλει τα Γρεβενά στο χάρτη του κόσμου. Πιο πολύ θα ωφεληθούν τα παιδιά από το σχολείο για εκπαίδευση και να αγαπήσουν την αστρονομία, την επιστήμη και να γίνουν οι επόμενοι ηγέτες αυτής της χώρας.
Επίσης το Πανεπιστήμιο θα μπορεί να κάνει ερευνητικά προγράμματα, θα ωφεληθεί όλη η περιφέρεια, γιατί θα έχουμε τουρισμό, θα έρχονται από παντού, από όλη την Ευρώπη. Ας το κάνουμε πρώτα και μετά θα δείτε τα ωφέλη του. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Οικονόμου για αυτές τις δηλώσεις και ας ευχηθούμε και του χρόνου και όποτε έρθετε μέσα στον χειμώνα ή το επόμενο καλοκαίρι του 2023 να πάμε πάνω εκεί και να έχουν ξεκινήσει ήδη τα πρώτα έργα, κύριε καθηγητά. Και εγώ αυτό ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.